Για πάλι για από μένα, λοιπόν, Κυριακή πρωί και όπω ξέρετε, κάθε Κυριακή πρωί παίρνω το καφεδάκι μου, αράζω στον υπολογιστή και κάθομαι και μιλάω για κάποια θέματα τεχνολογία ή κάποια θέματα που μα αφορούν ακατάπαυστα για κανένα 50 λεπτό, 40 λεπτό, γενικά όσο τραβήξει. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε το τίτλο, είσαστε λίγο ψηλιασμένοι για το τι πρόκειται να πω. Οπότε, α μιλούμε λίγο τι έχει να πει ο Χιούγκο εδώ πέρα. Right, so it's Τι μα λέει εδώ πέρα ο Χιούγκο, μα λέει ότι το όνομα τη εταιρεία, επειδή άλλο το λέει Xiaomi, άλλο το λέει Xiaomi, άλλο το λέει Xiaomi, άλλο το λέει Xiaomi, το λέει Xiaomi ε, είναι Xiaomi. Anyway, τα φωνέτικα δεν μα νοιάζουν. Δεν μα νοιάζει το pronunciation, μα νοιάζει το η εταιρεία αυτή καθ' αυτή. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε μερικά πράγματα για την εταιρεία. Κολοσσό, γίγαντα, που έχει αποκτήσει πάρα πολλά fanboys. Ακόμα και εμένα μπορεί να με πα fanboy Xiaomi. Οπότε να δούμε τι έχει να μα πει το Wikipedia για αυτή. Τι μα λέει ότι στα μανταρίνικα τέλο πάντων δείχνει και πέρα πώ προφέρεται τέλο πάντων. Κάτσε, α, έχει και φωνέτικα εδώ πέρα. Να τα ακούσουμε. Xiaomi. Yeah, πριν ο Χιούγκο μα έλεγε Σάουμι, ο άλλο μα έλεγε Σιάουμι. Γενικά αυτό είναι ένα θεματάκι που θα το έχουμε με τα κινέζικα τα προϊόντα. Εντάξει τώρα κάτι ντούκι, κάτι Elephant, κάτι τέτοια εύκολα αγγλικά, τα καταλαβαίνει. Τώρα κάτι Σάουμι, κάτι άλλα περίεργα, άστα να πάνε. Όπω το Τσανιόνγκ, ξέρω εγώ, είναι Τσανιόνγκ, είναι Τσαντσόνγκ, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Οπότε μένουμε στην ουσία. Ε, τι μα λέει η Xiaomi, ναι, τέλο πάντων, English Nation ναι, είναι μια ιδιωτική κινέζικη εταιρεία που έχει την έδρα τη στο Πεκίνο, είναι η πέμπτη μεγαλύτερη κατασκευάστρια κινητών στον κόσμο το 2015, πούλησε 70,8 εκατομμύρια μονάδε και έχει σχεδόν το 5% τη παγκόσμια αγορά κινητών. Ε, σχεδιάζει, ε, αναπτύσσει τέλο πάντων και πουλάει τα smartphone τη, τα mobile apps τη και διάφορα άλλα consumer electronics προϊόντα. Από την αρχή που έφυγα στο πρώτο τη smartphone τέλο πάντων τον Αύγουστο του 2011, η Xiaomi έχει κερδίσει, ξέρω εγώ έχει αγοράσει στην Κίνα και έχει επεκταθεί να βγάζει μια μεγαλύτερη γκάμα τέλο πάντων consumer electronics διάφορων ηλεκτρονικών συσκευών. Ε, συμπεριλαμβάνουν smart home internet of things device, ecosystem, δηλαδή έχει κάνει αυτού το, του αυτοματισμούς του ωραίου που έχουμε δει, ξέρω εγώ, στο. Home automation τη Xiaomi, που βάζει και τη λάμπα σου, τη G-Lite, βάζει και το άλλο και όλα αυτά λεπεδρούν μεταξύ του. Ε, ο ιδρυτή τη εταιρεία και ο CEO, ο διευθύνων σύμβουλο είναι ο Lei Jun, ο 23ο πλουσιότερο άνθρωπο στην Κίνα, σύμφωνα με το Forbes, και εταιρεία πούλησε πάνω από 60 εκατομμύρια smartphones το 2014. Έχει 8.000 πάει εργαζομένου, είναι στην Κίνα, στη Μαλαισία, στη Σιγκαπούρη, επεκτείνεται στην Ινδία, στην Ινδονησία, στι Φιλιππίνε, στη Βραζιλία, στην Αφρική τώρα έχει κάνει ένα άνοιγμα. Γενικά γίνεται ένα ψιλοχαμούλη. Τι λέει, ήταν ο τρίτο μεγαλύτερο καταχρηστή στον κόσμο μετά τη Samsung και την Apple. Μετά ήταν η Lenovo και η LG. Τώρα έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Έχει πάει, μου φαίνεται, στην Κίνα πιο πάνω είναι η Oppo και κάποιε άλλε εταιρείε με το One Plus One. Τέλο πάντων, και κάθεται και γράφει ότι ήταν το, το μεγαλύτερο τεχνολογικό startup και είχε δεχτεί 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε funding από επενδυτές. Οπότε την αξία της την ανέβασε κατευθείαν στα 46 δισεκατομμύρια δολάρια. Ναι, μπήκε στην ειδική αγορά τώρα τον Ιούλιο του 2014, έχει φτιάξει τώρα εκεί και σε Xiaomi, γκρινιάζουν οι Ινδίοι ότι είναι ακριβά τα προϊόντα εκεί, πιο ακριβά από την Κίνα και δεν μπορούν να καταλάβουν το γιατί. Ε, Έκανε συνεργασία με το Amazon, με το Snapdragon το 2015. Έχει αγοράσει τη Segway από τότε που Lithium, ο ηλίθιο κατασκευαστή του πήγε και πέσα από τον κρεμό με το ίδιο το Segway. <laughs> anyway, γενικά ε, είναι ένα όνομα που ακούμε συνέχεια ξανά και ξανά και ξανά. Είτε θα είναι για Powerbank, είτε θα είναι για κινητό, είτε θα είναι για τηλεοράσει, είτε θα είναι για ακουστικά, είτε θα είναι για λάμπε. Είναι... Γενικά έχει επεκταθεί παντού. Έχει μια νοοτροπία, κοιτάξτε, πολλοί μπορεί να με κράξουν γι' αυτό, ε, παρόμοια με την Apple. Έχει φτιάξει, δεν είναι ότι φτιάχνει μόνο ένα κινητό. Έχει φτιάξει ένα ολόκληρο οικοσύστημα γύρω από το κινητό οικοσύστημα, και σου προσφέρει λύσει για διάφορα πράγματα. Ε, βέβαια, η τιμή αποντικατοπτρίζει ότι είναι κινέζικη εταιρεία. Ποιοτικά, άλλο την αγαπάει, άλλο δεν την αγαπάει. Άλλο λέει ότι είναι αντιγραφή, άλλο δεν είναι αντιγραφή. Αλλά εντάξει, σε αυτά τα βλέπουμε καθημερινά συνέχεια. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε. Εμένα με γνωρίσατε, μιλήσαμε κακά τα ψέματα, είναι επειδή έφτιαξα κάποια review τέλο πάντων προϊόντων κινέζικων, ειδικά τη Xiaomi. Και τράβηξα ακόμα και σήμερα, δηλαδή με το που βλέπετε κάτι τη ομίλη στο review που θα κάνω, πέφτετε με τα μούτρα από παντού. Κάτσε να ρίξουμε μια ματιά. Ε, θα δείτε ένα pattern τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, το πρώτο βίντεο που έφτιαξα ποτέ, ε, έφτιαξα ποτέ, καλά, έχω φτιάξει κι άλλα, κάτσε μην κάνω σπολεριά από κάτω, είναι αυτό εδώ. Defective Xiaomi ή Original Android Case, τέτοιο. Πήρα τη Xiaomi, τι καμερούλα. Πήρα τη, μόλι η πρώτη μέρα την είχα παραγγείλει. Την ίδια μέρα είχα παραγγείλει και την αδιάβροχη τη θήκη. Βγάζουν την αδιάβροχη τη θήκη, και τι γίνεται, είχαν κάνει μια πλακία και το spring tension, δηλαδή η ένταση του ελαττηρίου, ήταν πάρα πολύ ψηλά. Οπότε τα πλαστικά κουμπάκια που είχαν βάλει μπροστά, επειδή το ελαττήριο τα σπρώχνε σπρώ, σπρώ με τόσο μεγάλη δύναμη, ε, τσάκιζε το πλαστικό και πεταγόντουσαν. Όταν έχει δώσει, γιατί κοιτά εδώ πέρα, 14,49 είναι το μισό refund που μου στο τέλο το, το gigbine. Ε, όταν έχει δώσει τέλο πάντων 30 δολάρια, ναι, περιμένει κάποια καλύτερη πέτα να σε όχι στη δεύτερη βουτιά να σου βγάλει. Οπότε από εκεί πέρα μπορεί να πει ρε φίλε, ξεκίνησε στραβά και τέτοια. Όχι παιδιά, τυχαίνουν αυτά, βγάλαν δεύτερο revision, πήρα εγώ την αποζημίωσή μου, ξαναπαρήγγυλα και όλα ήταν μια χαρά. Μετά εδώ πέρα, Xiaomi Redmi Note 2 review και unboxing. Το πρώτο που φέρα στην Ελλάδα, 22.000 προβολέ. Για το routing εδώ πέρα, η διαδικασία, 9.000 προβολέ. Εδώ πέρα που έχω κάποια αξεσουάρ για τη Xiaomi, ξέρω πού το, κάτσα να μου φαίνεται το έχω ανοίξει τα βιντεο. Εδώ που είχα μέσα το powerbank, που είχα τα αξεσουάρια της δηλαδή, Xiaomi, χαμός. Μετά πάμε πιο κάτω, το Me Too, το mousepad. Είναι αυτά που σας λέω, ότι δεν έχει σταθεί μόνο στα κινητά. Προσπαθεί με οποιοδήποτε τρόπο, από κουκλάκια, mousepads, οτιδήποτε περιφερειακά, stands με λυσούλες που βάζεις από πίσω με βεντούζα στο κινητό για να στέκεται. Έχει κάνει τα πάντα για να μας, πώς το πω, συστήσει τη μάρκα της, πέρα από τα κινητά δηλαδή. Ρε φίλε, βλέπει ένα φθηνό mousepad ε, Xiaomi. Α, το βλέπετε αυτή Xiaomi. Α, αυτή με τα κινητά. Ο, και πάει έτσι λέγοντα. Μετά εδώ πέρα είναι αυτό που σα έλεγα με την καμερούλα εδώ πέρα που είχαν πεταχτεί τα ελαττήρια. Μετά εδώ το Xiaomi το Wi-Fi το Extender. Μετά εδώ πέρα η λάμπα, η Gee εδώ α πούμε, άμα αξίζει τελικά να πάρω ακριβό κινητό, πήγα κατευθείαν και έβαλα φωτογραφία του Xiaomi του Mi 5. Γενικά, από ό,τι βλέπετε, χαμό εδώ για τη θήκη. Δηλαδή, μπορώ να παρουσιάσω 100 ενδιαφέροντα πράγματα με το που βλέπετε Xiaomi, έστω και για αυτή τη θήκη εδώ πέρα και το κινητό, 4.500 προβολές τέλος πάντων. Χαμός, πανικός. Γενικά, ε, έχει ενθουσιάσει πολύ κόσμο. Γιατί, εδώ, Xiaomi Redmi 3, το πρώτο που φέρα στην Ελλάδα, και αυτό, χαμός. Ε, μετά, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ φωτογραφία, κάτσα να το βάλω λίγο full screen. Κοίτα εδώ, μη, μη, γη, 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 γη. Από Powerbank, από κάμερε, από τα, την Ants, από οτιδήποτε. Γενικά, μπορείς να μου πει άνετα, φανboy, αυτό μου φαίνεται είναι και το, στο Me UI, το αγγλικό που έχω βάλει την εικόνα προφίλ, για ένα διαγωνισμό. Redmi Note 2, εδώ πέρα πάλι 22. Εδώ 9, πάλι Wi Fi Range Extender. Λοιπόν, εδώ ευχαριστώ για το Mi Account. Δείχνω πόσο χρήσιμη είναι η εταιρεία και τι κάνουν. Εντάξει, η περιγραφή, εδώ πέρα είχα, είχα φρικάρει, ήταν για Πάσχα, βοηθειά μα. Εδώ πάλι, στο Xiaomi Mi URGR, URGR που τα παιδιά έχουν κάνει γάμο τι δουλειέ, σου φέρνουν νερό, μου παλεύουν, κάνουν μεταφράσει. Είναι ο Mad Doctor που προσπαθεί να μεταφράσει όσο καλύτερα γίνεται. Mm. Και θα σταθώ αργότερα σε αυτό. Που έχω κάνει κάποιου οδηγού μετά για, το, για την Tascam, τα συγκριτικά. Γενικά, ό,τι έχει θέμα με Xiaomi, παίζετε με τα μούτρα. Χαμό. Δηλαδή, λέω ότι μπορεί να είμαι fanboy, αλλά και εσεί δεν πάτε πίσω. Γενικά, έχει αποτυπωθεί στη μνήμη σα, γιατί κακά τα ψέματα. Ε, το value for money το κυνηγάμε τώρα. Έχουμε κρίση. Ε, βλέπουμε ξέρω εγώ, ότι με 150 ευρώ ξέρω εγώ, από την Ελλάδα παίρνει σαβούρε. Κακά τα ψέματα, οι επιλογέ σου είναι πάρα πολύ λίγε. Αναγκαστικά θα μείνει ανάμεσα σε δύο-τρει εταιρείε και αυτά που παίρνει, αυτά που δίνει δεν σε καλύπτουν. Από τη στιγμή που υπάρχει η λύση του Κινέζου, που ο Κινέζο έβγαλε κάποιε συσκευέ από το πρώτο το Red Rise τέλο πάντων, μέχρι το Redmi Note το 3G. Το 3G τότε το, 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 το Redmi Note γινόταν πανικό. Να πάρει συσκευή με 5,5 ίντσε. Να πάρει συσκευή με 5,5 που έχει και δύο κάρτε και καλή μπαταρία και καμερούλα 16 MP και καλούτσικο επεξεργαστή. Πάνε στα 140 ευρώ. Τότε, τότε που σου πασάρανε ξέρω εγώ, το, το, feature phone το, το, πιο σάπιο για φοβερό και τρομερό ή το Turbo X με 220 ευρώ και 230 και σου σκάγε ξαφνικά ένα φίλε, και τι έχει, τι κερτάζει, τι ωραίο κινητό είναι αυτό. Α, ένα άμα το πήρα από την Κίνα, το λέω. Τι ο γάμα το, τι έχει μέσα, και ξέρω, παν, πανικό. Ο κόσμο το Μετά η επιτυχία, αφού είδε η Xiaomi ότι πήγαινε σφαίρα, άρχισε. Τα Mi 4, τα Redmi Note 2, τα Redmi 3, τα Redmi Note 3, τα Redmi Note 3 Pro. Κάπου εκεί πέρα έχει αρχίσει και χάνεται η μπάλα. Και θα πω τι εννοώ. Λοιπόν, ε, από ό,τι βλέπετε, θεματάκια υπήρχαν. Υπήρχαν και θα υπάρχουν. Όπω αυτή η θήκη, όπω ξέρω εγώ, κάποιοι επεξεργαστέ που θα επιθερμαίνονται. Όπω ξέρω γενικά είναι στο πρόγραμμα. Όταν έχει να κάνει με τέτοια προϊόντα τεχνολογία, ειδικά. Α ας πούμε εδώ, α, πάμε, πάμε ένα παράδειγμα από τα πιο καλά. Λοιπόν, η Xiaomi Ants που έδειχνα εδώ πέρα πώ τη σέταρα τέλο πάντων και τι έκανα και τέτοιο. Ε, όταν την πήρα εγώ στην αρχή, δεν υπήρχε ούτε η μαγιά αυτή η καινούρια Chinese version, international version. Πάρε την International, θα είναι 30 δολάρια πιο ακριβή, αλλά θα γαμάει και θα είναι φοβερή και τρομερή. Τη πήρα στι αρχέ, μόλι είχε πρώτο κυκλοφορήσει. Δούλευε άψογα. Είδα εγώ ότι συνδέομαι κατευθείαν στο σερβερ, μπαίνω με το κινητό, βλέπω, παρακολουθώ το σπίτι, φοβερό, σε τιμή. Που τότε δεν υπήρχε αντίπαλο δέο. Δεν υπήρχε καμιά άλλη εταιρεία που να είχε κάνει κάτι τέτοιο και σε καλή ποιότητα και, 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 και με το app του ωραία και νοικοκυρεμένα. Ξαφνικά. Είχα πάρει εγώ δέκα τέτοιε. δέκα τέτοιε για φίλου και γνωστού και όποιο μου έλεγε θέλω ρε φίλε μια λύση ψευτοσυναγερμού έτσι τουλάχιστον με επιτήρηση χώρου. Σιάμι αντ. Τέλο. Πάρτι. Τέλο. Ε, φίλε, μην το συζητά. Φτηνό οικονομικό. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχει ίντερνετ. Άψογο. Τώρα τι κάνανε οι μάγκε. Πάνε εκεί πέρα και σου λένε hm, πώ θα βγάλουμε λεφτά γιατί έχουμε πέσει λίγο. Α, ah, θα βγάλουμε international versions. Εντάξει, τα κινέζικα προϊόντα δεν έχουν όλα πιστοποίηση C και ROE τέλο πάντων. Μπορεί να έχουν Chinese export και να σου ψιλομοιάζει με C. Αλλά πρέπει να καλύπτουν κάποια standards που θέτει ή η αγορά τη Αμερική ή η αγορά τη Ευρώπη ή γενικά κάποια ISO να καλύπτουν για να μπορέσει να το μπει σε μια αγορά και να το πουλήσει. Οπότε τι σου λέει, όπω στην περίπτωση ξέρω εγώ τη Xiaomi τη κάμερα. Λέει ότι η κινέζικη έκδοση μα πολυνιάζει, έχει αυτό, αυτό και αυτό. Σούπερ. Στην Tascam ξέρω εγώ, έχει αυτό και αυτό και αυτό. Σούπερ. Οι international versions έχουν κάποιε διαφορέ. Τέλο πάντων, η μπαταρία έχει περάσει μεγαλύτερα τεστ και θα αντί να βάλουμε εγώ, την 10, 10 μιλιμπερόρια, πήγαμε και βάλαμε 10450. Και είναι πιο παχιά για λόγου ασφάλεια και ποιότητα. Και έχουμε βάλει μεταλλικό πίσω από το κλειψάκι και έχει χοντρίνει λίγο το προϊόν. Ε, στην τάσκα με, εγώ, δεν βάλαμε το τριπλό το, τριπ, το, τριπ, το, φορτιστή, βάλαμε ένα μονό, δεν βάλαμε εγώ, βεντούζα, βάλαμε τρία μη ταινία για λόγου οικολογικού, να μην χαλά πλαστικό και ιστορίε. Ε, μετά κάθονταν και, και έχουν κάνει κάποιε τέτοιε μικροδιαφορέ. Και τι γίνεται, ξαναγυρνάμε πίσω στην Άντζ. Η δικιά μου και οι παλιέ οι κάμερε δουλεύουν ακόμα άψογα. Δεν χρειάζεται να κάνει φίλμου ή ιστορίε τέτοια. Οι καινούργιε, οι κινέζικε, οι φτηνέ δηλαδή, ε, μετά από κάποιο σημείο κάθεται τώρα και πα εσύ το παίρνει από την Κίνα. Την Κινέζικη, δεν λε, σου λέει, δώσω παραπάνω για την International. Το παίρνει, το φέρνει σπίτι σου. Πα να συνδεθεί, σου λέει, Ωπ, φίλε, η χρήση τη κάμερα είναι μόνο για την αγορά τη Κίνα. Λε, ε, αφού ο δεν είναι στο βίντεο ότι τέτοιο. Όχι, λέει φίλε, εσύ έπρεπε να πάρει την international version. Βλέπω, ξέρω εγώ, μέσα από το firmware που σου μου δίνει εκεί πέρα μέσα από το Telnet μια διεύθυνση και μπαίνει και κάνει έλεγχο, ότι εσύ σε located τέλο πάντων στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη ή στην Αμερική και δεν είσαι, ρε φίλε, στο... στην Κίνα. Γιατί χρησιμοποιεί το κινέζικο μα προϊόν. Πάρ την international version. Είναι κάνει 20 δολάρια για παραπάνω, αλλά είναι καλύτερη, είναι ειδικά για σένα. Και τη φάγανε στο κολό. Μετά το άλλο που με έχει τσιτώσει λίγο είναι αυτό με τι version. Ξέραμε ότι η Xiaomi θα βγάλει, ξέρω εγώ, ένα μοντέλο το εξάμεινο. Ήταν εκεί περίπου Έβγαζε το μοντέλο το 5,5, έβγαζε το μοντέλο το premium, έβγαζε το μοντέλο ξέρω εγώ το 5, έβγαζε και το 4,7 inches. Γενικά είχαμε ένα στο μυαλό μα τέλο πάντων έναν οδηγό ότι τότε θα βγάλει το καινούργιο κινητό. Δεν χρειάζεται να περιμένω ξέρω εγώ. Δεν θα λέγαμε ότι α, έχει βγει εδώ και δύο μήνε ξέρω εγώ το Redmi Note 2, δεν θα κάθομαι να ανησυχώ εγώ όμω βγάλει το Redmi Note 2 Prime και μετά πέσει η τιμή του προηγούμενου και χάσω αυτομάτω ξέρω εγώ κανένα 40 δολάρια. Γενικά με το που είδαν ότι οι πωλήσει έχουν. Όχι ότι έχουν Έχει σταματήσει, πάνε κατά τη απλά δεν έχουν φτάσει στου στόχου που είχαν θέσει οι ίδιοι οι επενδυτέ του. Γιατί του είχαν πει, ξέρω εγώ, ότι θα έχουμε. Είχε φρονομερή ανάπτυξη τα πρώτα χρόνια. Τρομερή, δηλαδή. Έλειπε κάτι 40% πάνω, 30% πάνω. Νούμερα εξωφρενικά μα σκεφτεί για την εταιρεία και τον ανταγωνισμό και οτιδήποτε. Και ξαφνικά, όταν λένε στου επενδυτέ, παιδιά, τα... οι στόχοι μα για το 2015 είναι ξέρω, να αυξήσουμε την αξία μα κατά 30% και την αυξάνει κατά 10. Ε, εκεί καταλαβαίνει ότι αρχίζει και τρίζει λίγο η καρέκλα σου. Δεν μπορώ να το πω και η καρέκλα σου, το. Ε, γενικά υπάρχει γκρίνια. Υπάρχει γκρίνια. Οπότε τι θα κάνει, θα πα, θα ανοίξει το μεγάλο το βιβλίο του marketing και θα πει τι που σκέφτε μπορεί να κάνω για να ενισχύσω λίγο τη θέση τη εταιρεία μου. Και τι είναι αυτό, να σου δίνει, ξέρω εγώ, μια πετσοκομμένη έκδοση του κινητού και μετά από τρει μήνε να σου ανανεώνει, να σου βγάζει τη καινούργια έκδοση, την ανανεωμένη, όπω έγινε, ξέρω εγώ, στο Redmi Note 2, ξέρω εγώ, και με το Prime και μετά με την Advanced Edition. Όπω είχε γίνει και με το Redmi Note το 3G, το προηγούμενο πενταμισάρι που πήγε ξέρω εγώ και έβγαλε την έκδοση τη 4G. Είχε λίγο χαμηλότερο επεξεργαστή, αλλά είχε 4G ρε φίλε. 4G, θα μπορώ να πω με την κάρτα 4G και ταχύτητε φοβερέ, τρομερέ. Ξέρω εγώ τώρα με το Redmi 3. Βγαίνει το Redmi 3 σε φοβερή τιμή, τιμή μπόμπα και πάει και μου βγάζει μετά από λίγου μήνε το Redmi το Prime. Βγάζει το Xiaomi το Mi Band και μετά πάει και μου βγάζει το Mi Band με τα διαφορετικά λαμπάκια. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Παίζεται αυτό το παιχνίδι. Μετά δεν είναι international version. Χαμό, χαμό, πανικό και εκεί. Ε, δεν βγαίνει το Redmi Note 3, βγαίνει το Redmi Note 3 Pro. Δεν προλαβαίνει να βγει αυτό τώρα, θα σε λίγου μήνε, σε κανένα διάρρη μήνε, θα βγει το Redmi Note 4. Και πάει λέγοντα. Όπω και με το Mi 5, ξέρω εγώ, έχετε δει ότι έχει 800 διαφορετικέ ε, επιλογέ. Είχαμε τότε, ξέραμε ότι στάνταρ ένα κινητό είναι η έκδοση 1. Είναι αυτή με τα 32 GB. Ξαφνικά αρχίζει. Με 16 GB, 2 GB RAM. Με 32 GB, 2 GB RAM. Με 32 GB ROM, 32 GB RAM και 27.000 GB RAM. Και πάει λέγοντα. Και σε βάζει ένα τρυπάκι που είχαμε δει τότε πιο πολύ από τη Λενόβο, δηλαδή που βγάζει τι περισσότερε εκδόσει διαφορετικέ με μικροπαραλλαγέ. Τέλο πάντων. Και χάθηκε κάπου εκεί η μπάλα. Κάπου από εκεί και πέρα ε, βλέπεις βλέπει ότι είναι κάποιε πιεσμένε κινήσει, κάποιε ζωρισμένε, εξαναγκασμένε κινήσει για να πουλήσει όσο περισσότερο γίνεται. Ε, γενικά, εμένα με έχει ψηλοξενερώσει αυτό γιατί. Γιατί μέσα στα πολύ ποιοτικά προϊόντα, όπω είναι εγώ, το Mi Band, όπω είναι τα Power Banks, που βλέπω κόσμο τέλο πάντων που δεν ήξερε καν το Power Bank, και μετά από κανένα μήνα να κουβαλάει ξέρω, η κοπέλα ένα χρυσό 10.000 μιλεπερόρια, ο άλλο να κρατάει το 10.400, να έχουν και ένα λίπο λεπτό στην πλάτη από πίσω με διπλό φορτιστή. Άμα γίνει κάτι, να έχουν το τάμπλε και το κινητό να το φορτίσουν για ώρα ανάγκη. Βλέπω να φοράνε μη μπάντ πολλοί κόσμοι. Πολλοί κόσμοι που. Πού το βρήκε αυτό, ρε! Α, το πήρα από την Κίνα, μου το έκανε δώρα ένα φίλο μου και εγώ, α, βλέπω ξέρω εγώ λύσει. Φοβερά πράγματα δηλαδή. Με την Μπαίνω σε όλο περισσότερα σπίτια που βλέπω την NUNTS. Το πιο απλό πράγμα από όλα. Δηλαδή, ρε φίλοι μου, λέει είναι φτηνό, είναι οικονομικό. Άλλαξαν όμω τα πράγματα. Άλλαξαν τα πράγματα. Εγώ ακόμα που είμαι. Ακόμα, ακόμα. Δηλαδή, κάθομαι και βλέπω τώρα εδώ πέρα το γραφείο μου και βλέπω. Ντάσκα με την Ants, την Γη, την Xiaomi, την Ήπειρο, το τραβάω τα βίντεο, το κινητό, το δεύτερο κινητό. Είμαι βαθιά. Το μη το, το mouse πάντα, ακόμα το έχω. Είμαι βουτυχμένο μέσα στο ηχοσύστημα τη Xiaomi μέχρι το λαιμό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να δω τα πράγματα λίγο πιο αντικειμενικά. Α πούμε, σε ένα θέμα τώρα με το Mi 5 στο Insomnia, βγήκα και είπα, παιδιά, δεν αξίζει. Δεν αξίζει να πάρει το Mi 5 από τη στιγμή που στην Ελλάδα μπορεί να πάρει. Για το θέμα αυτά που έχω πει ξανά με κάμερε και ιστορίε και τέτοια. Είναι πολύ καλό ποιοτικά και κινητό. Είναι, εντάξει, μπεν τεστ, μην τα συζητήσουμε, γι' αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι ποιοτικά κανένα. Έχει πολύ καλά stats. Το αντίστοιχο, για να πάρει κάποιο αντίστοιχο επιδόσεων στην Ελλάδα, δεν βρίσκει με 320 δολάρια τώρα που έχει πέσει ειδικά, τι να πάρει. Να πάρει σε μοντέλο προηγούμενη γενιά. Ούτω ή άλλω το κινητό, σα είπα. Εμπιαμένα τεράστιο παράγοντα παίζει κάμερα. Εκεί ακόμα η Xiaomi έχει θέμα. Ζορίζεται. Ζορίζεται. Τώρα που κάνει τη συνεργασία με τη Microsoft, να δούμε. Μπορεί, ξέρω εγώ, να τη δώσει πατέντε αυτό που παρακαλάω. Όσο είχαμε Nokia τέλο πάντων κινητά, ξέρουμε ότι με τη συνεργασία τη με την Carl Size τα κινητά από εποχές, ξέρω εγώ, Νίο 82. Το πρώτο ξένο κινητό της Nokia, ξέρω εγώ. Ή ε, το PureView, το 808 που το έχω ακόμα. Ε, ή κάποια άλλα καινούρια τώρα, Lumia. Κάτι Lumia 1080, τέλο πάντων, που δεν τους δίνει κανένα σημασία, αλλά έχουν πραγματικά από τις καλύτερες κάμερες σε κινητά. Αυτή τη τεχνογνωσία, άμα μπορεί να πάει να τη τσιμπήσει τώρα με τη συνεργασία τη Microsoft, τι πατέντε που αγόρασε, να την πάρει η Xiaomi και να πάει να μου φτιάξει ένα κινητό, feature, απλό, βασικό, μην να μου βάλει mobile OS τη Windows. Μακριά. Δεν θέλουμε από αυτά τα πράγματα. Είναι ιδιαίτερο άλλο. Είναι εύκριστο, είναι καλό, είναι τέτοιο. Αλλά όχι για εμά που θέλουμε να έχουμε apps, θέλουμε να έχουμε σύνδεση για ανάμεσα στι συσκευέ και τέτοια. Να δούμε, μπα και κάνει καμιά μαγιά και εκεί πέρα τι πατέντε που μπορεί να βάλει το φακό το Carl Size. Βάζει το φακό και άμα φτιάξει αυτό το κομμάτι των οπτικών με, ε, μερών του κινητού, τέλο πάντων, θα γίνει πανικό. Γιατί εκεί είναι η αχίλιο στέρνα όλων των Κινέζων. Δεν πάνε να βάλει τον επεξεργαστή, τον, τον επεξεργαστή τον στον Άιμεξ τον 2998, τον πιο του μπανιάρικο. Αυτή τη στιγμή που το απτικό σου μέρη είναι για κλωτσιέ και 8 έω τρώσει ζαφύρι, ξέρω εγώ, δεν πα πουθενά. Ο κόσμο θέλει φωτογραφία. Θέλει μια συσκευή, το κινητό πλέον είναι κακά τα ψέματα. Δεν είναι μόνο για τηλέφωνα. Είναι μια συσκευή που θα σου καλύψει όλε τι ανάγκε σου. Να τραβήξω βίντεο on the fly, να βγάλω μια φωτογραφία, να την έχω για GPS, να έχω κινητό, να έχω internet, να είναι tablet, να στέλνω email. Γενικά θε 500 διαφορετικά πράγματα. Βέβαια, όσο αυξάνονται οι απαιτήσει, έτσι αυξάνονται και οι απαιτήσει ενέργεια και πρέπει να έχει και το πάρουμε καγκαλιά και να μεγαλώνει μπαταρίε και να με φουσκώνουν λίγο τα κινητά. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Το θέμα είναι αυτό. Ότι γενικά αυτή είναι η χείλο στέρνα των Κινέζων, το ξέρουμε. Μπα και έτσι τώρα με τη Microsoft. Απλά θα περιμένουμε λίγο καιρό παραπάνω. Είπα ότι το Mi 5 ναι, μεν έχει καλό επεξεργαστή, ναι, μεν έχει καλή οθόνη, ναι, μεν καλή έχει μπαταρία. Αλλά σε αυτή τη τιμή δεν αξίζει. Για μένα προσωπικά που... εντάξει, με 300 ευρώ ξέρω εγώ τώρα μπορεί να πα να πάρει το LG το G4. Θα μου πει: Boot loops, boot loops, ε, Πάρε το G3, ρε φίλε, και πάλι σε κάμερα είναι καλό, σε επιδόσει. Εξαρτάται τι θε τώρα. Άμα θε να πει όλα τα παιχνίδια top, τα τελευταία φοβερά. Γιατί πολλοί στέκονται σε αυτά ότι είναι ο επεξεργαστή, η κάμερα, η μπαταρία. Όχι, κοιτάμε και λίγο πίσω. Ε, έχει NFC, έχει ξέρω εγώ άλλε 80 ευρεσιτεχνίε, έχει σταθεροποίηση εικόνα, έχει quick charge, έχει Γενικά υπάρχουν πάρα πολλέ παράμετροι. Δηλαδή, όταν βλέπει ότι παρουσιάσαν το Mi5, δεν σου πάνε Snapdragon 820, ε, 16 με κάμερα με A's. Ε, έχει, ξέρω εγώ, και τη γρήγορη τη μνήμη. Και μπαταρία τάδε. Σου βγάλανε ένα κατεβατό με διάφορε τεχνολογικέ. Ε, τι να σου πω τώρα. Τεχνολογικέ αναπτύξει που έχουν χρησιμοποιήσει πάνω τρία που έχουν βάλει πολύ πράγμα μέσα. Γενικά, μην τα κοιτάτε έτσι βασικά. Ξέρω εγώ τώρα, ένα φίλο του καναλιού μου έλεγε. Α, ah, στο ευχαριστώ Γιώργο, για τι προτάσει σου. Έ, ήμουν να πάρω τον Oritmi Note το 3 το Pro και τελικά πήρα το Lenovo το K3 το Note. Ευχαριστώ για την προ. Ω, oh, παρε φίλε, oh, oh, oh. Τι έκανε εκεί. <laughs> τι έκανε. Πότε Πο είπα εγώ να πάρει το K3 το Note και να μην πάρει το Oritmi Note 3 Pro. Ειδικά τώρα που πέσει η τιμή από τον Gearbest και έχει πάει στα 168 και 169 δολάρια ε, 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 ευρώ, μου φαίνεται. Το Pro είναι γάμο τη λύση. Δηλαδή είναι φοβερό value for money. Φύγε από εδώ. Μου λέω πώ βγήκε αυτό το συμπέρασμα. Ε, λέει είναι πιο φθηνό, είναι πιο εικόνα. Η διαφορά που θυμίσετε μεταξύ, εντάξει, ναι, είναι 50% πάνω, ξέρω εγώ τι τέτοιο, αλλά είναι ένα κινητό που θα συγκρατήσει αρκετό καιρό. Και δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα το K3 Note που και εγώ έλεγα τα καλύτερα για αυτό, ε, τώρα που έχει ανέβει. Εντάξει, άμα θε ένα κινητό να το κρατήσει 3-4 χρόνια, θα πάρει το Redmi Note. 3 χρόνια, εντάξει, μην το παρακανα κι εγώ. Πάζει το Redmi Note 3 το πρώτο και τελειώνει η ιστορία. Σε αυτή τη τιμή που έχει πέσει ήδη. Λοιπόν, anyway, ξεφύγαμε πάλι. Ε, γενικά, ναι, είπα εγώ ότι δεν είναι μια συμφέρουσα αγορά, να μην το αγοράσει. Γιατί από τη στιγμή που έχει αξιόπιστε λύσει, με τουλάχιστον καλύτερη κάμερα και έναν το επεξεργαστή, δεν έχει νόημα τώρα να πα να δώσει τόσα λεφτά για κινέζικο κινητό. Τη γνώμη μου, τη ξέρετε, το έχω πει, γράψει εδώ και στο βίντεο, φαίνεται εδώ πέρα. Αξίζει τελικά να πάρει κινέζικο κινητό, που έχει φτιάξει αρκετά views. Δεν, δεν. Και αυτό έχει από ένα fanboy. Θα μπορούσα να σα πω, μη πέντε, μη πέντε, μη πέντε, μη πέντε, μη πέντε, γαμάι, Όχι. Γιατί βλέπω και στα φόρουμ. Είναι παιδιά που το έχουν πάρει και γίνεται το attack. Όπω σε κάθε προϊόν και σε κάθε εταιρεία, δεν υπάρχουν μόνο τα fanboys, υπάρχουν και haters. Ξέρω εγώ, είναι κάποιοι βλακόφατσε τώρα στο Insomnia με το που βλέπουν ε, Xiaomi, ξέρω εγώ, attack! Κολοκινή τα κολοπροϊόντα που μπουρδελά πέτα τα πέτα τα κάρτα κάτα για το κουμπίδια, πάρε ελληνικό προϊόν φοβερό. Ρε παιδιά, το έχω πάρει το Mi 5, βέβαια, είναι ένα τύπο τώρα, το βλέπα και γέλαγα. Είχε πάρει ένα τύπο το Mi 5. Ρε παιδιά, μου λέτε ότι είχε κατοθόνη. Ορίστε η οθόνη, πάρε τη φωτογραφία. Μια χαρά γωνία θέαση έχει και με καλύπτει εμένα και στο φω και σε όλα. Όχι, είναι αναξιόπιστο, είναι σκατά. Ρε παιδιά, εμένα με έχει βολέψει. Έχει, είναι γρήγορο το κινητό, έχει καλό επεξεργαστή. Εντάξει, κάμερα το ξέρω δεν έχει. Είναι αναξιόπιστο, δεν είναι αναξιόπιστο, δεν μπορεί να πάρει ένα LG. Ρε παιδιά, σα λέω, εμένα με καλύπτει. Ναι, με μπορούσα να πάρω ένα μοντέλο τρία χρόνια πριν ή δύο χρόνια πριν, αλλά πήρα καινούργιο μοντέλο, με καινούργιο επεξεργαστή, με καινούργια χαρακτηριστικά, μα και τρία χρόνια. Όχι, όχι, έκανε βλακία, είσαι κοροϊδό. και γυλάγανε. Να πραγματά να τρελανέσαι. Anyway, Γενικά, ό,τι τον βολέψει τον καθέναν. Ο άλλο, άμα ξέρω εγώ, προτιμάει αυτή τη συσκευή γιατί το budget του είναι περιορισμένο και δεν θέλει να δώσει ρεφίλε 400 να πάρει το λίζιτο 4, δεν θέλει να πάρει ένα παλιότερο Samsung. Αν και η γνώμη μου είναι ότι και το Samsung το 6 τώρα που έχει πέσει αρκετά η τιμή του, είναι μια συμφέρουσα αγορά. Αλλά ο άλλο έχει σφιχτό budget. Δεν θέλει να κάνει την υπέρβαση. Και αφού μπορεί να το πάρει, θα το πάρει. Εγγύηση, κακά τα ψέματα. Εγγύηση που λέμε ότι δεν έχει εγγύηση. Oh, oh, oh Κάτσε μαγκά. Εντάξει, έχει δύο χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω οδηγία σε όλα τα προϊόντα στην Ελλάδα. Το κινητό σαν κινητό. Άμα να σου βγάλει μια βλάβη, θα τη βγάλει την πρώτη εβδομάδα. Άμα έρθει κάτι δεν το ράβει, αλλά είναι κάτι ελεγχτικό. Άμα σου πάθει κάτι μετά από 4-5 μήνε που του έχει ρίξει 100 τούμπε, θα πα ξέρω εγώ στην αντιπροσωπεία και θα σκεφτά τι λε, μαγκέ. Εδώ έχει γρατζουνιά, εδώ έχει τέτοιο, εδώ έχει τέτοιο. Και άμα του αλύνει και πολύ, εσύ τη γρασία. Έχει πάρει γρασία. Αντί για, αντί σπίτι σου. Γενικά αυτό. Σε καλύπτει για ένα εξάμεινο τουλάχιστον πριν, για να με δωρεάν μεταφορικά να το στείλει κιόλα πίσω, ο Κινέζο σου λέει. Φίλε, άμα σου πάθει κάτι το κινητό, στείλ το μα. Στείλ το μα. Το PayPal σου κάνει ρηφάντα μεταφορικά που θα το στείλει στην Κίνα. Και τελειώνει. Είναι μανούρα. Είναι διαδικασία. Καθυστερεί. Αλλά επειδή έχουμε μπλέξει με κάτι αρβάτο και κάτι τέτοια, κανένα δεν σου εγγυάται ότι ξέρω εγώ το κινητό σου, το επώνυμο, το καλό, το γνωστό, θα επισκευαστεί σε ένα χρόνο Α, Β ή Γ. Ξέρω. Μπορεί να σου πει Α, έχω το εξάρτημα, πρέπει να το φέρω από τη Γερμανία να περιμένει να κάνει ιστορίε. Εκτό αν είναι κάποιο κινητό, ξέρω εγώ, σαν τα τα Nokia, τέλο πάντων, Z-Series που ξεκόλαγε οθόνη και είναι ψηλιασμένε εταιρείε και έχουν μια κούτα με οθόνε ανταλλακτικέ για να τι βάλουν. Anyway, αυτά συμβαίνουν. Αλλά προ το παρόν, όποιο έχει πάρει Xiaomi προϊόν, ξέρει ότι τουλάχιστον από αξιοπιστία είναι μπροστά. Δηλαδή δεν έχουμε αυτά τα, τα κακά του Ντούγκη ή το, το Νεμελέ ή οτιδήποτε που Α, μου ήρθε χαλασμένο, πήγα και το ξαναάλλαξα και μου ήρθε και ξανά το άλλο χαλασμένο και μετά πήγα και το ξανάλαξα και μετά μου ήρθε και το άλλο χαλασμένο και γίνεται ένα φιλοχαμούλη. Οπότε ε, για μένα το Mi 5 δεν είναι μια συμφέρουσα αγορά. Όποιο όμω το πάρει, δεν θα του πω κορόιδο. Κάθισε, ο καθένα όταν κάνει να κάνει μια αγορά δεν είναι ότι είναι άσχετο. Κάθεται, τα ζυγίζει, τα βλέπει, ξέρει τι παίζει με τι ROM, ξέρει τι παίζει με την Κινέζικη αγορά, ξέρει με την εγγύηση, τα ζυγίζει και παίρνει το ρίσκο που θέλει. Εγώ α πούμε το Mi 5 δεν θα το περνά. Ζαχαρώνω πραγματικά την κεραμική πλάτη με τα 4 GB όταν πέσει αρκετά η τιμή του. Που λόγω υλικών δεν πρόκειται να πέσει πάρα πολύ, αλλά το ζαχαρώνω έτσι. Κάποια στιγμή μπορεί να το πάρω. Έτσι απλά. Λοιπόν, οπότε γενικά αυτά. Έχω ξενερώσει λίγο με τη Xiaomi, Γιατί ενώ μα είχε συνηθίσει ένα στάνταρ και ξέραμε value for money συσκευέ, τώρα αρχίζει και παίζει το παιχνίδι του marketing και οι τιμέ αλλάζουν από μέρα σε μέρα, από τη μια εβδομάδα στην άλλη. Ε, δεν προλαβαίνει να πάρει ένα κινητό full price, σου κάνουν price drop ή βγάζουν να ανακοινώνουν το επόμενο μοντέλο, οπότε πέφτει. Και μετά ξέρω εγώ, αντί να κάνουν liquidify και να ρίξουν τι τιμέ στα προϊόντα του στην προηγούμενη γενιά, ξέρω εγώ, λιώμα να ξεπουλήσουν, σου λένε τι διαφορέ έχει ξέρω, το Redmi Note 2 με το Redmi Note 3 το απλό, όχι το pro ίδιο επεξεργαστή, το δαχτυλικό αποτύπωμα και τέτοιο. Αν εμεί ρίξουμε λέει, το Xiaomi Redmi Note 2 τέλο πάντων στο χωμά για να το κάνουμε 50-60 ευρώ, ξέρω εγώ, δεν θα αγοράσει κανένα το Redmi 3. Θα λένε Α, ρε φίλε, γλιτώνω λεφτά και παίρνω και θήκη και κάνω και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το δαχτυλικό αποτύπωμα δεν με νοιάζει, η μπαταρία μεγαλύτερη που έχω παίρνει ένα πάρμακ με τη διαφορά και το βλέπει έτσι ο κόσμο. Οπότε αδικαιολόγητα κρατάνε και ψηλά τι τιμέ των προηγούμενων μοντέλων. Anyway, α τα αφήσουμε αυτά και να μην πω τώρα για τιμέ παλι Κίνα, πόσο είναι η Ιλιανική στην Κίνα και αυτά. Τα έχουμε πει και τα έχουμε καλύψει άλλα βίντεο. Οπότε, Dick move τώρα τελευταία. Φέρετε λίγο με ψιλομύτικα, α πούμε, σια Xiaomi, γιατί πραγματικά από τη συνταγή που την έκανε γνωστή και διάσημη τέλο πάντων, έχει αρχίσει και κάνει ταρζανιέ κι αυτή. Δηλαδή, δι... να εδώ, μη μπαντ τώρα. Εντάξει, να εδώ, μη μπαντ. Ε, το γη το light, η κάμερα, το κινητό. Γενικά είμαι ικανοποιημένο και το λέει κάποιο τώρα που έχω τη G-Lite. Έχω τη G-Lite Blue, έρχεται τώρα και η G-Lite 2 για το ανανεμένο μοντέλο που πήρα από το Gigmine. Γενικά δεν έχω σταματήσει να αγοράζω προϊόντα. Γενικά συνέχεια και από τη Xiaomi, την 4K, την έχω παραγγείλει και είναι στο δρόμο. Καλά, τώρα πότε θα έρθει εκεί πέρα, έχω μπλέξει. Αλλά ε, ότι αγαπά μια εταιρεία και θε να τη στηρίξει και με οποιονδήποτε τρόπο να δείξει το affection στους αυτοί αυτή τέλο πάντων, ε, δεν αναιρεί το γεγονό ότι έχει κάνει μαλακίε. Ε, γίνεται η Xiaomi, γίνεται όλο και πιο unfriendly προ τον τελικό χρήστη. Και τι λέω με αυτό. Θυμάστε αυτό εδώ πέρα το Wi-Fi Plus, 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 το Wi-Fi Extender τέλο πάντων που είχα παρουσιάσει. Ε, μετά σα παρουσίασα καθαρά για ενημερωτικού λόγου και τη Xiaomi εδώ πέρα το Wi-Fi Plus ε, Range ε, Extender. Ε, που το έχω στο σπίτι μου ε, αυτό ε, και λειτουργώ ε, ε, αυτό. Ε, 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 λέει, μιλάω εδώ. Να το. Έλα. Πάνω στο πλαστικό το λευκό και μετά. Ελά, σκάσε εσύ. Σε έχουμε ακούσει. Ελά, γίνα το. Γίνα το, ρε φιλέ. Ε, εδώ. Λοιπόν, Είχαμε κάνει αυτό. Σα είχα παρουσιάσει πρώτα αυτό και σα λέω, παιδιά, γαμά το ποιοτικό. Έχει την εμβέλεια που λέει, ξέρω εγώ, είναι Πολύ καλό προϊόν, πάρτε το. Και μετά σα δίνω και αυτό και τι σα λέω. Τέλο πάντων. Ε, με περισσότερη μανούρα από το WiFi Plus, ε, ε, για καλύτερο αισθητικά αποτέλεσμα παίρνει ένα τέτοιο, μια και το design σκίζει, φτηνό, αξιόπιστο και με μικρή κατανάλωση. Πρέπει να έχει ίδιο λογαριασμό μη, για να δουλέψει και δεν έχει το ίδιο range με το ματσούκι που έδειξε σε άλλο βίντεο. Οπότε τι λέω, ναι, σα έδειξα εγώ το ασουσιά, μη, το προϊόν, αλλά σα λέω, Περισσότερη μανούρα από το WiFi Plus. Όντω, η σύνδεσή του α, ε, πρέπει να έχει μία account, πρέπει να έχει κατεβάσει την εφαρμογή. Τα μισά είναι στα κινέζικα, γιατί κακά τα ψέματα. Ε, ο Κινέζο αυτό ήθελα να πω. Το, το point ήταν αυτό, αυτή ήταν η εισαγωγή. Είναι unfriendly προ τον, τον Έλληνα, τον Άγγλο, τον Γάλλο, τον Πορτογάλο. Έχει φτιάξει ένα app εκεί πέρα. Είναι την καστα κινέζικα banner και την καστα κινέζικα pop-ups. Και γίνεται ανανέωση, είναι όλε σε ευτογραφίε και δεν είναι σε text για να πάει ο Mad Doctor που κάθε και του βγαίνει η Παναγία κάθε φορά που βγάζει κάτι καινούργιο να κάνει τι μεταφράσει. Είναι αυτό ότι μέχρι να βγάλει αγγλικά, καθαρά αγγλικά app που συνεργάζονται με όλε τι συσκευέ, έχουμε μπλέξει. Δηλαδή με το Wi-Fi Plus έχει κάτσει και έχει κάνει μετάφραση ο Mad Doctor γίνεται χαμό. Κάνει μια ανανέωση το app, τσακ. Του τα πετάει όλα απ' έξω. Ή βγάζει, ξέρω εγώ, πανεράκια στα κινέζικα και πετάγονται φωτογραφίε πάνω με κινέζικα. Που εκεί δεν μπορεί να επέμβει το παιδί, τι να κάνει, να κάθει, να μπει στο σερβερ τη Σάουμι να πάει να του αλλάξει τι φωτογραφίε με ελληνικέ. Όχι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένα ψιλοχαμό και γενικά χάνει μεγάλο κομμάτι τη αγορά για αυτό το λόγο. Ε, καθόμουν και κοίταγα τώρα και ζαχάρωνα λίγο το Home Automation Kit. Αυτό που έχει ξέρω εγώ, το Gateway, έχει τον αισθητήρα, έχει τον αισθητήρα την επαφή, ξέρω εγώ, τη μαγνητική που, για να τη βάλει σε πόρτε και δουλάπια. Έχει το... Είχα ψηθεί πάρα πολύ. Και εκεί το Μπαγκούντε είχε ένα πολύ καλό point. Είχα βρει ένα πολιτεία από το AliExpress τέλο πάντων, το είχε πάρα πολύ φτηνά. Και το Ζαχάρο να το έψει να λέω, λε, λε να το κάνω, να το πάρω, να το παρουσιάσω. Γιατί, σαν λύση φτηνού συναγερμού, και αυτή τη στιγμή που έχω εγώ ξέρω ότι είναι την την Ants και έχω και τη G-Life, ξέρω εγώ, θα κάνω ωραία σενάρια. Θα ανοίγει τα φώτα, θα τραβάει βίντεο, θα κάνει εδώ πέρα συναγερμό, θα μου στέλνει στο κινητό, ειδοποίηση, Πανικό. Κάθε και το ξαλό, σκέφτηκα. Μπαίνω μέσα στο λίγο να δω περισσότερε λεπτομέρειε. Βλέπω τα app, όλα κινέζικα και έχουν βάλει δίπλα τι φωτογραφίε. Τι σημαίνει το κάθε τι. Όχι, λέω καλά, ξεκινήσαμε. Μετά κάθομαι, κοιτάω και από του άλλου. Δεν, όλοι αυτοί οι προβλήματα είναι στα κινέζικα. Άμα είσαι κινέζο, πάρτο. Άμα δεν είσαι κινέζο, άστο να πάνε. Γιατί έχει ρυθμίσει, υπορυθμίσει που θα πελαγώσει. Θα πρέπει να είσαι με ένα μάνο δίπλα. Και γενικά έτσι έχασε το κομμάτι των χρηστών που θέλανε κάτι plug and play. Να ρε φίλε, θα πάρω αυτό το σύστημα, θα το κουμπώσω, θα μπω στην εφαρμογή και θα κάνω τι ρυθμίσει. Πάω το κουμπόν, όλα τέλεια. Oh, πανεύκολο είναι με τι κολίτσε του εδώ πέρα, ωραία. Ανοίγω την εφαρμογή. Τι Ε. Κάνει scroll down, πα και βρει που δεν αλλάξει τη γλώσσα. Τι ωραία, ωραία. Δε. Δε, ρε φίλε, με έχει χάσει από πελάτη. Θα πάω να πάρω ένα TP Link, Home Automation Kit που είναι και αυτό στα ίδια λεφτά και κάνει περίπου την ίδια δουλειά. Και δεν με νοιάζει, ρε φίλε, η άλλη επίδραση με τι άλλε Internet of Things συσκευέ, με τι έξυπνε συσκευέ σου. Χαίστηκα. Θα πάω να πάρω το άλλο που έχει αγγλικό app και μου βγάζει και με drink drink και μου μιλάει και λίγο αγγλικά μια χαρά. Καταλαβέ, με έχει χάσει. Εγώ α πούμε ακόμα που χρησιμοποιώ την άνοιξη τόσο καιρό. Δεν δε γίνεται ρε φίλε. Πάω να ανοίξω το μενού, και είχα κάνει μια βλακία. Έπαιζα με τι ρυθμίσει τέλο πάντων και είχα κάνει ρωτέ την εικόνα. Το είχα βάλει τούμπα. Δεν είχα internet, δεν ήμουν κοντά, απλά το κοίταγα. Λέω πήγα κάτσα να πάω, να βρω μέσα στα μενού, να ψάξω ξέρω εγώ στο Google ε, Πώ κάνει rotate, Ποιο μου κουμπί είναι το ακριβώ του rotate, Και να ψάχνουμε και να πατάω όλα τα κουμπάκια μαζεμένα. Έκανα ηχογραφήσει, τράβαγα, έσβηνα φωτογραφίε. Δεν, δεν. Έτσι σε χάνει από πελάτη. Έτσι σε χάνει από πελάτη γιατί ήταν ωραία λύση, ξέρω εγώ το home automation, το κοιτάκι το ωραίο. Πάω εγώ να το πάω δώρο σε ένα σπίτι. Θα μου πει, τι είναι αυτό ο διάλο. Α, φοβερό γκατζετάκι, ωραίο. Ε, Πώ το βλέπω από το κινητό. Ε, θα πάρει αυτό εδώ πέρα το. Θα σου κατεβάσω εγώ την εφαρμογή, θα σου κατεβάσω και ένα αγγλοκινέζικο, ξέρω εγώ, manual, μια εφαρμογή να κάνει μετάφραση, ένα λεξικό να το έχει δίπλα και πέρα να το βουνό δίπλα. Θα σου πάρω, ξέρω εγώ, και ένα αγγλο-ελληνικό για να κάνει και τη μετάφραση τέτοια και θα τη βρει στην άκρη μετά από τρει ώρε. Καταλαβαίνει. Αυτομάτω χάνει αυτό το κομμάτι. Ναι, μεν στο Powerbank είναι μια χαρά. Στο G-light έχει εφαρμοσμένη μεταφρασμένη αγγλική εφαρμογή. Στα, τα router σου πάλι είναι όλα κινέζικα. Καταλαβαίνει. Χάνει κομμάτι τη αγορά. Κάνει κάποιε τέτοιε αξι... Αυτέ οι κινήσει γενικά με έχουν ξενερώσει. Με έχουν ξενερώσει άσχημα γιατί ήθελε ένα φίλο πάλι τέτοιο σύστημα έξυπνο σπίτι. Ξέρω εγώ, έχει φτιάξει τώρα καινούριο σπίτι, έχει και καλωδίωση, έχει WiFi παντού. Ε, μου λέει η Ρεσοτήρη, θέλω να κάνω κάτι τέτοιο έξυπνο. Είδα τι λάμπε, ξέρω εγώ, αυτέ oh, γαμάτε πολύ ωραίε να τι χειρίζομαι, ξέρω εγώ. Ε, για πε μου γι' αυτό, τι να σου πω, μην το πάρει. Μη για πε μου για την ήτη e φτηνή, -E, πάρει την international version. Άμα θε κάτι, έχουν βγάλει και άλλε εταιρείε με Dome και τέτοια. Μα γιατί τα λε αυτά. Ε, φίλε, για να στο λέω κάποιο λόγο εγώ. Τώρα ξέρω εγώ με το Mi Band το, το 2. Το Mi Band το 2, εντάξει, pre-sale είναι ακόμα. Βλέπει ότι κάνει μια 40. Ρε φίλε στα 40 ευρώ, άμα πάω να ανοίξω μια οποιαδήποτε σελίδα, θα πάω να βρω, ξέρω εγώ, number one. Που δεν λέω, έχει φτιάξει κάτι ράκτι, κινητά εκεί πέρα η εταιρεία, αλλά έχει φτιάξει 5-6 μοντέλα, ξέρω εγώ, με ρολόγια, με καρδιακού παλμού τέλο πάντων και διάφορα τέτοια. να πάμε μια, μια βόλτα να δούμε. Ω, oh, εδώ, χαμό πάλι. Πάμε εδώ. Gearbest, κλασικά, σταθερή αξία. Έλα, φύγε. Ωραία, φύγαν αυτά. Ναι, εδώ ψώνιζα πάλι για, για τη γυναίκα. Τέλο πάντων, ε, πού είναι, number one. Πέλα. Number one και είναι αυτό, κοίτα εδώ τώρα. Πατάω number one και μου βγάζει εδώ Xiaomi, 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 Bluetooth. Ε, το μότο κερατό μου. Πού Κατσαβιδάκια για το μη μπάντε εδώ πέρα. Μπρασελέ και δεν συμμαζεύεται. Κάτσε να πάμε όπω μα το βγάλε πριν. Number one. Ελά. Έχω και το μικρόφωνο στη μέση, παιδιά, γι' αυτο DeFi Smartwatch. Κάτσε να δούμε εδώ. Έχει βγάλει τώρα kids. Α, ah, μην είμαι σώσκι GPS, ε. Eh. Ωραία, αυτό είναι και η Xiaomi τώρα πάει να βγάλει τέτοιο ρολόι. Ξέρω εγώ, η number one έχει βγάλει εδώ πέρα διάφορα λογάκια σε διάφορα price range και σου βγάζει, ξέρω εγώ. Α. Ah. Με κάτι... Κα... Εντάξει, 100 το ξεφτύλισα. Κάτσε να βρούμε καμία πιο γιο οικονομική λύση. Smartwatches, εδώ πέρα τι είναι. Mood condition, breathe, heart rate, blood pressure, monitor, sleeping. Να. Τι, επειδή δεν λέει την ώρα. Χαίστηκα. Έχω το κινητό. Ναι, λέγαμε ότι θέλουμε ένα κατζητάκι να το αντιγράφει και αυτά. Να, υπάρχουν τόσε πολλέ επιλογέ και με. Να, smartwatch, heart rate, monitor. 1849 από την εταιρεία Κοκορούκου. Γαμώ. Και σου λέει την ώρα και σου δείχνει και του παλμού και όλα κατευθείαν. Σου λέει την ώρα ή λέει μαλακή περιγραφή. 135, 135, μόνο του παλμού. Τσακ. Ναι, 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 Καλά, μην το κουράζω. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ότι υπάρχουν πιο φθηνέ οικονομικέ επιλογέ. Αλλά αν θε να πάρει τη Xiaomi, πάρε τη Xiaomi. Αλλά δεν δίνω εγώ 40 δολάρια από τη στιγμή που το μεγάλο bump το έκανε το Mi Band. Γιατί το είχαμε πάρει στι αρχέ κάτι 18 δολάρια, κάτι 19, κάτι 20. Και ήταν ένα φοβερό προϊόν. Τότε δεν υπήρχαν πολλέ τέτοιε επιλογέ. Πε ότι ξεκίνησε, ήταν και η Garmin, ξέρω εγώ, οι γνωστέ τα Sports και δεν μαζεύετε. Και βγαίνει ξαφνικά εδώ πέρα και σου λέει 38-19, φίλε. Ρε μα κάτι είσαι σοβαρό. Είσαι σοβαρό, 38-19. Με τα ίδια λεφτά ξέρω εγώ πάω και παίρνω ένα τέτοιο. Που κυκλοφορεί ήδη και δεν περιμένω. Με ρολογάκι, με τέτοιο Bluetooth 4 και αυτό, pre-order και αυτό. Έχει η αγορά, έχει, έχει έρθει ο κορυσμός. Τώρα τα fanboys θα πάνε να το πάρουν. Θα πάνε να το πάρουμε πρώτη μέρα. Δηλαδή, μίλαγα με ένα φίλο μου τον Βασίλη τέλο πάντων και μου έλεγε Είμαι άρρωστο και θα το πάρω. Ρε μάγκα του λέω, άσε να πέσει η τιμή. Δεν... Αφού σε καλύπτει και το άλλο. Είμαι άρρωστο και θα το πάρω. Τέλειωσε. Τέλο πάντων, επίση κάτι άλλο που με έχει ξενερώσει λίγο με τη σάμι. Πάμε λίγο εδώ πέρα. Αν και θα μα βγάλει τώρα ένα εκατομμύριο αποτελέσματα. Τα hybrid, τα ακουστικά. Ήταν ό,τι καλύτερο. Ήχο δηλαδή αντίστοιχο των ακουστικών που μπορεί να βρει με 60-70 δολάρια και παραπάνω. Ε, μη μπάντ εδώ, φοβερά. Φτηνέ μπαταρίε για τη Xiaomi την E. Η Xiaomi την E τη βλέπετε, παιδιά, κάθε φορά που τραβάω βίντεο. Η ποιότητα είναι φοβερή. Note 3 Pro, 190 δολάρια. Μετά πέφτουν εδώ πέρα. Bluetooth, αυτά, φοβερό ήχο. Τρομερό προϊόντα. Και εκεί πέρα μέσα στα τόσο καλά προϊόντα τέλο πάντων, πάει και σου πετάει, ξέρω εγώ, το Mi Το Μίκη το είχα πάρει ξέρω, ποτέ δεν με βόλεψε. Κάποιον μπορεί να τον έχει βολέψει, να του χειλεί στα χέρια. Ήταν φτηνό κατσετάκι, το πήρα χωρί δεύτερη σκέψη. Αυτό είναι η για ανανεωμένη βέβαιωση ξέρω εγώ, του USB LED. Το USB LED όταν το είχαμε πάρει όλοι το γνήσιο στο 1,5 ευρώ ήταν γαμάτο. Το έκανε δώρο ξέρω εγώ κάπου και λέγανε Ωρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα που φεβαιώ τώρα. Παθάνε ένα σοκ. Τώρα εδώ ότι τιμάρεται ότι έχει διαφορετικέ επιλογέ και έχει πάει στα 3 δολάρια δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Παίρνω από τα μικρά και α μην τιμάρονται. Δεν με νοιάζει. Δεν θα έχω το power man από το κεφάλι μου για να διαβάσω. Τώρα είναι το car Bluetooth adapter. Υπάρχουν άλλα τόσα Bluetooth adapters με αγγλικό app που δουλεύουν απροβλημάτιστα και είναι στο, στη μισή τιμή και κάτω. Μετά, αρχίσαμε τώρα. Έξυπνη ζυγαριά με 4αα. Εντάξει, χρήσιμο είναι αυτό εδώ πέρα. Την Dashcam την έχω πάρει εγώ. Έπεσε η τιμή αρκετά. Μα γάμισε. Λοιπόν, ε, Bluetooth εδώ πέρα, ακουστικάκι. Αυτό, χρήσιμο. 899. Ναι, χρήσιμο, ωραίο. Τα powerbank εδώ πέρα επειδή μπαίνουν οι λίπο, έχουν ανέβει. Ήθελα απλά να δείξω ένα από τα καινούργια τα προϊόντα. Που πραγματικά λέω γιατί, γιατί. Εδώ ξέρουμε ότι περισσότεροι από εμά έχουμε κινέζικε συσκευέ και κινέζικε μπρίζε. το κουδούνι, εγώ μέσα έχω το κουδούνι το κινέζικο, έχω το, του φορτιστέ των κινητών, έχω το λάπτοπ τέλο πάντων τη γυναίκα που είναι αγγλικό ή μπρίζα, το έχω πάρει από το Amazon. Θέλω μια ένα πολύ μπρίζο τέτοιο. Λέει παιδιά, εδώ, εμεί θα σα φτιάξουμε. Φακή εδώ, παραφακί, Κάτσε να το βρω, ρε φίλε. Να το βρω, αλλιώ θα κάνουμε ένα Google έτσι για να το κοιτάξω. Αλλά από ό,τι βλέπετε, από ποικιλία εδώ πέρα έχουν βγάλει ό,τι μπορεί να φανταστεί. Και βλέποντα και οι Κινέζοι κατασκευαστέ ότι μια εταιρεία τραβάει, πάνε και βγάζουν και αυτοί η no name τέλο πάντων εδώ, αξιουάρ, δεύτερα, τρίτα τέλο πάντων που είναι ανεσυμβατά συμβατά με τη Xiaomi. Ένα επίση μεγάλο φάουλ που είχαν κάνει είναι με την Xiaomi την ATM κάμερα. Ε, ενώ όλε οι κάμερε μέχρι εκείνο το σημείο αντιγράφανε πιστά, ξέρω εγώ, το σχέδιο τη GoPro, για να, γιατί ρε φίλε, όποια κάμερα και να πάρει, είσαι την SJ ή την SJ 5000, 4000, να πάρει την Eker, να πάρει την Elephant. Όλε αυτέ τέλο πάντων μέχρι εκείνο το σημείο, μέχρι να βγει η G αντιγράφανε ακριβώ το σουλούπι τη GoPro. Για ποιο λόγο, για να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ανταλλακτικά τη GoPro που τα βρίσκει πάμφτινα μετά από τόσα χρόνια και είναι το ίδιο casing, να πα να βάλει και τη δικιά σου κάμερα και να κλειδώσει λεφτά από εκεί. Όχι, Σάμι, λέει. Εγώ θα βάλω το δικό μου. Δικό μου design για να πάρει τη δικιά μου θήκη, τα δικά μου θέκη. Και εκεί χάθηκε πάλι η μπάλα. Εντάξει, τώρα έχουν πέσει πάρα πολύ τιμέ, βγήκαν οι αντιγραφέ γρήγορα. Αλλά ρε φίλε, εγώ που θέλω να το χρησιμοποιήσω το κίμπαλ μου, ξέρω εγώ, να το βάλω πάνω και να είναι συμβατό όπω ο Έβαζα την GoPro έτσι να βάλω και τη Σιάμι και να τραβήξω κάποια πλάνα και να χαρώ και να γελάσω, δεν μπορώ να το κάνω. Μου δένει στα χέρια. Οπότε έχασε κατευθείαν με αυτή τη βλακοκίνησή τη, εντάξει μπορεί να πει ότι ήθελε να κάνει design, ήθελε να δείξει και ότι αυτή μπορεί, με αυτή την κίνηση έχασε όλε τι ντρονάδε. Γιατί τα gimbal είναι τέτοιο. Μετά, α, αυτό εδώ το προϊόν που το έψινα να το πάρω, αλλά θα σα πω: Είναι φορτιστή μπαταριών. Φορτίζει ΑΑ και ΑΑΑ. Ήμουνα στη διαδικασία και καθόμουν και σκέφτομαι να Κάνει 10 δολάρια αυτό. Οι τέσσερις μπαταρίε, η Xiaomi Original τέλο πάντων, αυτέ οι δύο μαύρε και δύο άσπρε που είναι 1800 1.800mAh, ε, κάνουν και αυτέ ένα 10 ευρώ. Σύνολο 20. Ερε φίλε, λέω εντάξει. ΑΑ μπορεί να γεμίσει και την τσέπη σου με καμία κοσαριά ΑΑ και να το χρησιμοποιήσει σαν powerbank. Γιατί αυτό πραγματικά αυτό είναι το selling point του. Ότι ναι, μεν φορτίζω εγώ μπαταρίε, αλλά μπορεί να το χρησιμοποιήσει σαν powerbank. Την ίδια δουλειά κάνουν ξέρω εγώ και κάποιοι πάρα πολύ καλοί φορτιστέ με 18650 και τέτοια. Τώρα εντάξει, για ένα κάμπινγκ για να μην έχει 18650 γιατί πρέπει να τι φορτίζει και πόσε να έχει που είναι ακριβέ. Πα από το σούπερ μάρκετ, παίρνει μια δεκάδα ξέρω εγώ μπαταρίε και έχει και φορτίζει κινητά και ιστορίε για όλου. Γι' αυτόν και μόνο το λόγο ψινόμω να κάνω το review και εντάξει, μπορεί ακόμα να το πάρω. Δεν ε, είμαι αρνητικό. Αλλά καθαρά, όπω πήρα το WiFi το Range Extender τη Xiaomi και σα είχα προτείνει εγώ να πάρετε το Plus. Σαν προϊόν έχει μια αγορά, αλλά δεν καλύπτει εμένα. Το θέμα είναι ότι αυτό, από τη στιγμή που βλέπει, ρε φιλε, ότι οι άλλοι, uh, το VC4, τον Max, τον Lito Kalla, κυκλοφορούν οι φορτιστέ για 18-650 τέλο πάντων σε αυτή τη τιμή και φοβερή. Εσύ γιατί πας μου που βάζει ένα απλό φορτιστή, ξέρω εγώ, που οι μπαταρίες, η ΑΑ, επειδή είναι brand name δικό σου, με 1800 μιλιαμπερόρια και λέει ότι είναι κινέζικο κατασκευαστή, οπότε θα είναι καμιά Panasonic και καμιά. Ποια άλλη είναι, ή καμιά Sony ή τίποτα LG, ξέρω εγώ, δεν ξέρω ποια άλλη είναι εκεί πέρα. Πα να μου τη χρεώσω 10 ευρώ τι 4 μπαταρίε. Ενώ πάω ξέρω, και παίρνω από το Σκρούτζ. Μην πάμε μακριά. Πάω από το Scrooge και παίρνω τι 3, ξέρω εγώ, τι 2.000 μιλιαμπερόρια. Εντάξει, δεν θα είναι 2.000 μιλιαμπερόρια. θα κάνω ψέματα. τις παίρνω 4 ευρώ. Anyway, θέλω να το πάρω αυτό έτσι για να. σαν μάθημα. Μετά εδώ είναι Ear Capsule ξέρω εγώ, ακουστικά. Πού το γάμο το. <laughs> Πραγματικά ήταν ηλίθιο προϊόν τελείω και λέω τι κάνουν. Εντάξει, είναι μερικοί που λένε. Αχ, κολοσιαμομή πήγε και φτιάξε ριζοπαρακισκευαστή. Εκεί φάγανε κράξιμο. Γιατί, ρε παιδιά, τι συγκρίνεται. Είναι διαφορετική κουλτούρα, είναι διαφορετική ή τέτοια. Το ρύζι είναι μέρο τη καθημερινότητά του, εντάξει. Η τύπη, rice cookers πουλάει στην Κίνα σαν τρελό και στην Ινδία και στο Μπαγκλαντέ. Στι αγορέ δηλαδή που είναι αυτό. Πουλάει σαν τρελό ο ρύζι ο κατασκευαστή. Εμά μα φάνηκε ηλίθιο. θα φτιάξει το τέλο, ξέρω εγώ, και τουαλέτε. Μαγκέ. Κάλυψε ένα κομμάτι τη αγορά που την ενδιαφέρει εκεί πέρα την Κινέζικη. Επειδή εμά δεν μα ενδιαφέρει που είμαστε ξέρω, αγοραστική δύναμη, πε στην Ελλάδα είμαστε 10 εκατομμύρια. Πόσο να είναι, οι 100.000 να αγοράζουν, πολλού λέω, 20.000 να αγοράζουν απ' έξω εξωτερικό. Εκεί πέρα είναι ένα 2 δισεκατομμύρια, 3 δισεκατομμύρια πώ είναι όλοι οι Κινέζοι που χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν και γύρω-γύρω χώρε, Ινδία α πούμε και κάτω. Οπότε μάνι μάνι έχουν καλύψει μια αγορά 5 δισεκατομμύριων ατόμων που, είχαν ανάγκη αυτό το προϊόν και εμεί πάμε να σχολιάζουμε οι Ελληνάρε, και φτιάξατε. Όπω το πέρα το Smart Εκεί με τη ρήπανση γίνεται πανικό, χαμό στην Κίνα. Δεν το όνομα να ανοίξει παράθυρα, πιστεύω, να πει να. Πάνω παράθυρα, κάνω. <σκυρίζω> Εκεί βγάζει 500 κομμάτια, ξέρω εγώ ό, τι θε. Ραδιενέργεια, σκόνη, βρωμιά. Τα πάντα. Μην κοιτάτε τη δικιά μα αγορά. Είναι και μερικοί τώρα πάλι για να μου το, το θυμίσατε. Είναι μερικοί τέλο πάντων που βγαίνανε και κράζανε τη κι αμή. Ω, κόλο κι ξέρω εγώ δεν έχει την 800 ραμπάντα. Ρε φίλε, έχει έρθει στην Ευρώπη το κινητό. Πήγε από την άλλη άκρη του κόσμου, έκανε 500 πατεωνιέ για να σου έρθει ένα κινέζικο προϊόν. Θα πρέπει ο κινέζο να τον νοιάζει, ξέρω εγώ, να πάλι να βάλει τον 800 πάντα, επειδή ξέρω εγώ, Win τώρα που φεύγουν τα UHF έχει σκεφτεί να επενδύσει εκεί πέρα και άλλε εταιρείε. Όχι, κατά το κινέζο έχει ξεκλείδωτο bootloader και ο άλλο μπορεί με, με δύο κινήσει να σου βγάλει η ROM. Μετά. Όρε κατά το πήγε και κλείδωσε τον bootloader και μου κάνει δύσκολο να βγάλω τη ROM. Που σα έχω δείξει εδώ στο βίντεο εδώ πέρα ότι άμα ήταν ξεκλείδωτο Τέλο εμένα δεν μου αρέσει αυτή η κίνηση. Εγώ ήθελα να γίνονται οι αλλαγέ στον ROM όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αλλά από τη στιγμή που άμα ο άλλο, επειδή τα κινητά τώρα τα Xiaomi, όλο και περισσότεροι τα έχουν, Άμα ο άλλο ήδη έβλεπε ότι είχα ξεκλείδωτο τον bootloader, θα μου έκανε ένα ωραιότατο factory reset, θα μου βγάζει εδώ πέρα τα, 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 μία accounts και όλα, ή θα βάζει τη δικιά του ROM και δεν θα του έκανα ρόμπα στο ίντερνετ ποτέ. Τώρα που κλείδωσε και σου προσφέρει μια παραπάνω ασφάλεια τέλο πάντων, κρυνιάζει από εκεί. Να το δω παλικάρι μου. Αχ, όμορφε. Τέλο πάντων, ε, με το μαλάκα το κλέφτη. Τι Α, με αυτό το θέμα δεν είχαμε κάποια ανημέρωση και ούτε νομίζω να έχουμε. Οπότε εγώ το έκανα το χρέο μου. Από εκεί και πέρα, παιδιά, περιμένουμε. Ε, ναι, γκρινιάζανε, γκρινιάζανε, γκρινιάζανε. Γιατί δεν μου έχει βάλει ελληνικά, ξέρω εγώ, στην official. Ρε φίλε, δεν τον νοιάζει τον άλλον η ελληνική αγορά. Πόσο καλύτερα να σου το πει. Είσαι το τίποτα. Είσαι το τίποτα. Και άμα βλέπει εσύ ότι, Ω, Σιωμή στην Ελλάδα γίνεται χαμό. Όταν έχει πλησιάσει την αγορά τη Ινδία και είναι εκεί η φιλοσοφία του Apple πλέον. Στην Ινδία, άμα πα να πάρει τώρα το Xiaomi στην Κίνα από το Mi και πληρώσει 30, 30 δολάρια εξτρά, έχει εγγύηση στο κινητό ότι και να το πάρει εκείνη τη στιγμή να βγάλει ένα σφυρί, να το παίξει μια στην οθόνη, να το κάνει κρυψάλα αλλά του το πα πίσω και σου δίνουν καινούριο. Οκ. Okay. Είναι αυτό το, το θεματάκι που εντάξει, και με τα Apple το ίδιο πράγμα είναι. Άμα είσαι στην Αμερική, ναι, να πάρει Apple. Άμα είσαι στο Ελλαδιστάν που σου κάνουν ολόκληρη μανούρα για να αλλάξει οθόνη και σε πετάνε εκτό εγγύηση, αν και τώρα έχει αλλάξει και αυτό, τι πα να μου υποστηρίζει μια εταιρεία. Άλλε παροχέ εκεί, άλλε παροχέ εδώ. Εντάξει, οπότε το βγάζουμε και αυτό. Γκρινιάριδε θα υπάρχουν για τα πάντα. Α, είναι πολύ ακριβό το Mi 5. Ρε φίλε, είναι ένα βαρχή, δεν έχει τόσα. Πε μου ένα αντίστοιχο ελληνικό που τέτοιο. Ε, δεν έχει ακόμα, αλλά μπορούσε να πάρει το άλλο και το άλλο. Ε, δεν έχει 800 πάντα. Ε, κλειδωμένο bootloader. Ξεκλείδω το bootloader. Ε, δεν βάζω εύκολα τη ROM. Τα fast boot. Ε, Ιστορίε για γρήου. Έχει SIM, 2 SIM δεν έχει SD. Έχει μία SD δεν έχει 2 SIM. Γενικά δεν θα τον βρει πουθενά τον Ελληνάρα. Ο Ελληνάρα θα μπει στα φόρουμ καθαρά για να κράξει. Έχει εκεί πέρα το προγραμματάκι του, κλείνει τα μάτια και αρχίζει. Γράφει, 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 γράφει. Ω, ναι, αλλά κορυδεύει η Xiaomi γιατί ο άλλο το παίρνει το προϊόν και νομίζει ότι θα είναι προβλημάτιστο και δεν. Εμένα με νοιάζει η εμπειρία χρήση με το που το παίρνω. Ρε φίλε, του λέω, δεν θα πάρει τότε κινέζικο κινητό. μα σε νοιάζει η εμπειρία χρήση και χωρί να μπλέκει με ROM, με Gym, με, ε, με αγορέ στο εξωτερικό, με Revolut, με PayPal, με ιστορίε, αφού έχει μπει σε αυτό το τρυπάκι, ποτέ δεν ξέρει δύο-τρία πράγματα παραπάνω. Δεν είναι ότι θα σου πω εγώ, ξέρω εγώ, θα φτιάξω ένα πεντάλεπτο βίντεο και θα σου πω πάρε το Redmi 3 και δεν θα σου πω ότι δεν στέλνει μηνύματα. Δεν έχει ελληνικά native, ότι μπορεί να μπουτάρει, να κλειδώσει όπω κάνουν άλλοι εδώ πέρα reviewers. Και εγώ όταν είναι να παρουσιάσω κάτι, σα λέω, μάγκε, Καλό χρυσό, αλλά προσέξτε, είναι αυτή η διαδικασία κάνει αυτό, κάνει και άλλο. Άμα ήθελα απλά να παρουσιάσω ένα προϊόν, θα σα το δίνω, θα έλεγα. Redmi 3, γαμάι, πάρτε το. Και θα το έπαιρνε εσύ και μετά θα μου έλεγε. Ρε φίλε, δεν μπορώ να στείλω ελληνικού με μηνύματα, ξέρω εγώ, μεγάλα με ελληνικού χαρακτήρε. Δεν μπορώ, δεν έχει native τα ελληνικά. Έκανα ένα update και μου έχει κολλήσει. Τι κάνω. ξέρω δεν έχει την 800 μπάντα. Στο χωριό μου όλοι έχουν wind, και έχουν όλη σήμα. Εμένα δεν πιάνει το κινητό καλά τα reviews, καλά να δείχνει δύο-τρία πράγματα και παραπάνω, αλλά μην παίρνει κόσμο στο λαιμό σου. Δυστυχώ τώρα και εδώ πρέπει να προσέχω και εγώ τι λέω. Δεν μπορώ δηλαδή να πω κάτι γιατί, α πούμε, θα μπορούσα να πω για το Vicmon. Δεν λέω για το Vicmon γιατί υπάρχουν άτομα που είναι πάρα πολύ ικανοποιημένα με αυτό. Δεν θα κάτσω εγώ τώρα να επηρεάσω 1500, 2000, 4000 άτομα που θα δουν το βίντεο και να του πω μάγκε δεν είναι καλό. Και επειδή έτυχε και αυτό τώρα πρόσφατα, ε... Ναι, εγώ ψωνίζω τον Κίρμπεστ επειδή με συμφέρει. Δεν είπα ποτέ ότι τον Κίρμπεστ είναι το πιο αξιόπιστο κατάστημα του κόσμου. Ούτε εμένα, άμα ρωτήσετε στα σχόλια, ξέρω εγώ, πε μα μερικά μαγαζιά από πού να το πάρουμε, σα δίνω μια επιλογή. 4-5 ξέρω εγώ τα γνωστά, τα ποιοτικά, τα δοκιμασμένα στον χρόνο. Από θέμα τιμή, εντάξει, έχει ένα πλεονέκτημα τον Κίρμπεστ. Ο άλλο θέλει, μπορεί ξέρω, να, του βάλουν την ελληνική ρόμου, να του περάσουν την ωραία την ε, μεμβράνη προστασία, να του βάλουν και τη θικούλα του, να του βάλουν και μια βεντούζα και α δώσει και τα 40 ευρώ παραπάνω. Και α δώσει, δηλαδή αυτό δεν είναι η ενοχλή. Εγώ που κοιτάω την τσέπη μου καθαρά, δεν θα αγοράσω ρε φίλε από εκεί. Δεν μου είναι τίποτα εμένα να πάω να βάλω τη ρομ. Δεν μου είναι τίποτα εμένα να πάω να κάνω, ξέρω εγώ, να περάσω το tempered glass. Έχω περάσει 200. Ούτε φουσκάλε, ούτε τρίχε, ούτε τίποτα. Γιατί να το κάνω, γιατί να δώσω τα παραπάνω για μια παροχή υπηρεσιών που δεν με καλύπτει. Αυτό δεν σημαίνει δηλαδή, όμω ότι τον άνθρωπο το καλύπτει. Εντάξει. Γενικά να ξέρετε ότι δεν μπορεί κανένα να πει με ακρίβεια ότι αυτό το μαγαζί. Δείτε λίγο τον οδηγό ξανά. Κάντε ένα refresh. Γιατί λένε τώρα, ξεκίνησε ένα θέμα, τέλο πάντων μια προσφορά. Και βγαίνουνε. Είναι αξιόπιστο. Είναι αξιόπιστο. Πόσο κάνει να έρθει. Ε, πόσο περίπου. Αυτό. Ε, σε θέμα εγγύηση. Θέμα... Πράγματα δηλαδή που δεν μπορεί να σε εγγυηθεί κανένα. Ό,τι και να σου πει ο βλάκα του φόρουμ. Άμα δεν τη φά, άμα δεν ψηθεί, δεν πρόκειται να γίνει δουλειά. Μα εγώ έχω διαβάσει στα φόρουμ αυτό και αυτό. Μαγκέ. Το να πετάξει λάσπη στο Ελλαδιστάν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Μπαίνω εγώ, έχω ένα μαγαζί εδώ στο Ηράκλειο και πουλάω πατάτε. Και πουλάει και ο άλλο πατάτε από το Ρέθυμνο. Και αυτό από το Ρέθυμνο έχει καλύτερε τιμέ και μου στέλνει πατάτε στο Ηράκλειο. Και αγοράζουν όλοι από αυτόν και όχι από μένα. Εγώ τι θα πάω να κάνω. Εγώ θα πάω να πω ότι οι πατάτε του στου γύρω μου και σιγά σιγά στόμα με στόμα ξέρει πώ γίνεται τώρα. Θα πάω, ξέρω εγώ, στην αγορά κάτω του Ηράκλειου και θα βάλω δύο μπαρμπάδε σε ένα καφενείο που ξέρω εγώ θα είναι δική μου και θα λένε Ωραία, οι πατάτε του Αλουνού από το Ρέθυμνο είναι την καστοφάρμακο, την καστοδηλητήριο, θάνατο, έχει βάλει ορμόνε, έχει κάνει τέτοιο. Έχει βάλει σκατά για λίπασμα. Δεν, άμα το φας θα πεθάνει. Ε, δεν είναι καλό. Δεν είναι αξιόπιστο. Το έφαγε μια φίλη μου και πέθανε. Θα πάμε τώρα αύριο στα 40. Τα ακούνε οι άλλοι μπαρπάδε στο καφενείο. Οι μπαρπάδε τα λένε στι οικογένειέ του. Γίνεται εκεί πέρα ένα δούρο. Και αναγκαστικά θα πα εσύ στον άλλο τον Ηρακλείο εδώ πέρα να αγοράσει τι πατάτε τη δικιά του πιο ακριβέ. Που μπορεί να, και, να έχουν 10 φορέ πιο ποιότητα, να είναι 10 φορέ πιο βουτυγμένο στο φυτοφάρμακο. Αλλά ρε φίλε, έπιασε. Έκανε μια κίνηση. Πήγε, αμολύσε το ξέρω εγώ. Γιατί τα καφενεία είναι τα φόρουμ των γερόντων. Τώρα μην γελιόμαστε. Πάνε εκεί πέρα να ενημερωθούν για το τι γίνεται, γιατί παίζει. Πα πετά εκεί πέρα 500 τέτοιου, είναι σκατά του ρεθιμιώτη, είναι κατά του ρεθιμιώτη, είναι σκατά, κατά, 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 κατά. Βγαίνει ένα και λέει ρε παιδιά, εγώ τρώω τόσο καιρό από τον ρεθιμιώτη και δεν έχω πρόβλημα. Είσαι τρελό, είσαι κολόγερο να πεθάνει. Να πα τα καπί, να πα το ίδρυμα να κλείσουν για τα παιδιά σου και να μην σε ξαναδεί το φω του ήλιου. Ε, έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Γενικά, ό,τι βλέπετε από τα φόρουμ, μην δίνετε σημασία. Ειδικά όταν είναι φόρουμ που είναι σπονσοραρισμένα από κάποια μαγαζιά, παίρνουν δωράκια και κάνουν τέτοια, ό,τι και να ακούτε, κρατήστε και μικρό καλάθι. Ψωνίζετε από όπου σα συμφέρει, ψωνίζετε από τέτοια. Δηλαδή, είχα κάποια παιδιά τώρα, επειδή του είπα για το top one το μαγαζί στο, Alexpress AliExpress τέλο πάντων, που στέλνει με DHL duty free, με τριγωνική αποστολή, που στριλίκια τέλο πάντων, για να το πάρει στην Ελλάδα πιο γρήγορα. Και απροβλημάτισα χωρί να έχει το φαγό του τελωνίου. Μου είπανε μερικά παιδιά, φίλε λέει, καλή φάση, τι γίνεται τώρα με αυτό. Εγώ του είπα: Μαγκε είναι πιο φθηνά. Ε, με το AliExpress εντάξει, καλύπτει το AliPay μια χαρά. Το μαγαζί έχει πουλήσει εκατομμύρια κινητά. Σου κάνει και την εξυπηρέτηση αυτή. Απλά να ξέρει ότι όταν έρθει η ώρα τη εγγύηση θα πρέπει να το στείλει και εσύ μετά με τη σειρά σου στην Αγγλία. Ξέρω εγώ, να το πάρει ο άλλο να το στείλει από εκεί πέρα. Και γρήγορα τώρα γιατί έχει το Brexit, δεν ξέρω τι παντάζει, θα κάνω πού θα σουρουν τα κινητά μετά. Και ενδιαφέρθηκε. Του λέω όμω, ρε φιλε, δεν σε νοιάζει τιμή. Όχι, μάγκα δεν με νοιάζει καθόλου. Δηλαδή, βλέπω έγινε ένα 10 ευρώ, πε ένα 10 δολάρο πάνω από του άλλου. Δίνει και 26 δολάρια μεταφορικά, πάει στα 36 δολάρια. Αλλά θα μου έρθει σπίτι μου. Δεν θα τρέχω εγώ στην ταχυδρομία. Δεν θα τρέχω εγώ με τον φοβό. Να κάθομαι εγώ να πω, Όχι, κολλήσει ξέρω εγώ εκεί πέρα 500 ώρε. Ή το τελωνίο, ξέρω εγώ, έχει μπει μέσα, θα μου πούνε για ένα κινητό 100 ευρώ, θα πληρώσω 250. Κατάλαβε, ο άλλο να ζυγίζει. Ο τύπο αυτό ήταν ωραίο. Τα ζύγισε και λέει: Μάγκα, θα δώσω το παραπάνω, αλλά χαίστηκα. Άμα τα πάω να πάρω από μια ευρωπαϊκή αποθήκη, θα δώσω ένα καπέλο 50 δολάρια και 60 δολάρια. Γιατί να μην δώσω 30 και να είμαι μάγκα και να κάθω στο σπιτάκι μου για να έρθει μια μέρα ο κούρια να μου κάνει. Ε, είναι κανένα μέσα. Ναι, εγώ είμαι ματάκι σα. Βγαίνω έξω από γραφούλα. Άψογο. Με τι παντόφλε, με το σόβρακο, με τον πουρνούζια από πάνω και το τσιμπούκι. Και ούτε που βγήκα το σπίτι. Ούτε να ψάνω parking στα ελτά, ούτε να με το φόβο, με το άγχο να περιμένω δύο τρει μήνε. Ε, φίλε, άρχοντα, με έφτιαξε. Σε ευχαριστώ. Θα πω και δύο λόγια καλά στο μαγαζάκι, ότι με έστειλε εσύ. Και σούπερ, του μπάνω. Καταλαβέ, κάθονται όλοι και τα ζυγίζουν. Τώρα, γενικά για τη Σαομί, να γυρίσουμε στο θέμα. Έχει κάνει κάποιε ψυχολόγητε κινήσει. Αυτό που κοίταγα εδώ πέρα ήταν ένα. Τέλο πάντων, βγάζει χαζοκατζετάκια. Εντάξει, το Universal Air Remote πες είχε μια χρήση έδαινε ξέρω εγώ όλα τα τηλεκοντρόλ του aircondition, τη τηλεόραση, τα τέτοια. Τώρα πήγε και μου έβγαλε, κάτσε να κάνω κάτι με Πήγε και μου έβγαλε ένα κυβάκι που και καλά είναι με gestures να αλλάζει και να χειρίζει συσκευέ. Το κουνά, ξέρω εγώ πάνω κάτω τα κατάκα και σου αλλάζει κανάλι. Πού το γράμμα το κέρατο, του το να δω, έχει και βιντεάκι. Ε, το γυρνά ανάποδα, ξέρω εγώ, δυναμώνει τον ήχο. Το γυρνά τέτοιο, τον μειώνει τον ήχο. Οκ, okay σαν κατσετάκια είναι πάρα πολύ ωραία όλα να τα βλέπει. Αλλά είναι και το θέμα τη χρηστικότητα. Τώρα, εμένα αυτό το μπούκομα των περισσότερων. Όλο και περισσότερα και περισσότερα Xiaomi προϊόντα. περισσότερα χωρί λόγο ύπαρξη, όπω οι ζυγαριέ, όπω τα τέτοια. Ε, μου ψηλώ πάει τα νεύρα. Με κουράζει, με ενοχλεί, γιατί εντάξει. Δεν. 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 Δηλαδή εδώ πέρα, εδώ μεταξύ έχουν αρχίσει να. Το gateway. Άλλη μαλακή εδώ πέρα. Είχαν βγάλει την ωραία την Κασταντινούλα. Η Κασταντινούλα, ξέρω εγώ, έκανε 50 ευρώ και είχε και το Gateway και τι επαφέ και τον αισθητήρα των Human. Πού το, το γράφει γράφει πουθενά. Α? α, αυτό είναι το Magic Controller που ψάχνα. Γαμώ το κέρατο το. Και το Human Controller που είναι το PIR τέλο πάντων, που κάνει αισθητήρα κίνηση τέλο πάντων. Και σου είχε και την επαφή, το κουμπί το έξυπνο στα 50 δολάρια. Πάει μετά εδώ πέρα ο Κινέζο, αρχίζει και τα σπάει, ανοίγει τα κουτάκια και τα βγάζει από μέσα και τα πουλάει χύμα. Και σου λέει 39. Ρε φιλε, άμα βάλω και 10 το PIR, πάμε σε 49, και 10 το κουμπάκι το ασύρματο το άλλο, πάμε στα 60. Άντε για. Λοιπόν, αυτή, αυτή την μπουρδα είναι. Και κάποιοι το έχουν πάρει. Το έχουν πάρει ήδη άτομα. Είναι αυτό. Σου λέει: Έχει το κυβάκι, δένει τι συσκευέ και μετά κάθεσε. Το κουνά πάνω κάτω, το πα πέρα και χειρίζε τι συσκευέ σου έξυπνα για καλά. Να, βλέπει το κάνει πάνω κάτω. Για μένα είναι ένα από τα πιο ηλίθια προϊόντα. Πρακτικότητα μηδέν. Άμα ήθελα ένα τηλεκοτρόλ Universal, Universal θα πέρνα και θα το έκανα μπάνι τόλε συσκευέ στην IR και θα το έκανα. Τώρα κοιτά εδώ. Τα κατάκα πέρα εδώ, πίσω πίσω, γύρω γύρω, 180, 90 μοίρες, 360, 270. Γενικά αυτό, έχει αρχίσει και ξεφεύγει. Μακάρι να ξαναγυρίσεις στη παλιά κλασική εποχή, τέλος πάντων, εδώ τα φίλτρα του νερού. Και εδώ έχει γίνει χάμος με αυτό το προϊόν, αλλά στην Ινδία που έχουν σκατό νερό. Που χέζει η και πάνε και πίνουν νερό από πάνω. Anyway, καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Έχει ξεφύγει λίγο, προϊόντα ποιοτικά και φυσικά έχει άπειρα. Έχει άπειρα ποιοτικά προϊόντα και το, έχω, και το δείχνω εγώ με κάθε ευκαιρία. Δηλαδή. Αλλά είναι αυτό, ότι μη πέφτετε στην παγίδα, δεν είναι όλα προσφορέ. Μη πέφτετε στην παγίδα και πάτε και αγοράζετε πράγματα που δεν χρειάζεται επειδή απλά έχει τη στάμπα τη Xiaomi πάνω. Όπω και με τα κινητά, υπάρχουν άλλε αξιόπιστε επιλογέ, ειδικά στα ακριβά κινητά. Υπάρχουν και άλλε επιλογέ. Στα φθηνά, εντάξει, παίζει λίγο μπαλά ψηλό τη, αλλά κάνει και τα ζυγίζει. Θέλω 840 Η Xiaomi δεν έχει. Θα πάω να πάρω από την άλλη εταιρεία. Ξέρω εγώ, ε, ναι, έχει κερδίσει την αγορά λόγω του, του φόρουμ εδώ πέρα. Την έχει κερδίσει. Για ποιο λόγο, Γιατί δεν έχει την υποστήριξη των παιδιών. Άμα δεν είχε την υποστήριξη των παιδιών εδώ πέρα που σου δίνανε τη Ρο... Και, μι... Και, πρόσεξε, είναι μερικοί βλάκε που μπερδεύουν το μέγεθο τη κοινότητα με αυτού που συνεισφέρουν στην κοινότητα. Δηλαδή, εδώ πέρα είναι 5-6 παιδιά που η διεύθυνση κινείται τέλο πάντων του Xiaomi, που το παλέμουν, φτιάχνουν νερό, μου ασχολούνται και τέτοιο. Το φόρουμ ότι μπαίνουν μέσα απλά και ρωτάνε πώ να βάλω τη γνώμη και τέτοια δεν μα απασχολεί. Είναι η δύναμη που βρίσκεται από πίσω. Ξέρω εγώ, κάποιο μου λέει ξέρω εγώ, εσύ Άνω Τζεν τέλο πάντων. Ε... α, γιατί μου λέγανε ποιοι, ο Μάντ Δόκτορ και άλλο ένα, σα βγήκε ένα στα φόρουμ εκεί. Ποιοι που έχει 200 μέλη, ξέρω εγώ, και απλά λένε για προσφορέ και μαλακίε. Όχι ρε μαγκα, γιατί η Άνω Τζεν τι, τι νομίζω ότι είναι. Τέσσερα άτομα και ο ένα κάνει δουλειά. Όλοι οι άλλοι είναι απλά για μεταφράσει, για συντήρηση, ξέρω εγώ, παλιότερων κινητών τι πας να μου συγκρίνει, Το μέγεθο του φόρουμ ή ποιο μένει μέσα και μιλάει, με, τι, τι μα παρέχουν τα παιδιά. Που εγώ για το Redmi το 3G ακόμα, δηλαδή μπορούσα, άμα το είχα και δεν μου το είχαν κλέψει, θα μπορούσα να πάω να βάλω τώρα μια ROM ή να πάω να βάλω τη μία UI8 τέλο πάντων. Είναι αυτό ότι κάθεσαι και τα ζυγίζεις. Γενικά βλέπω ότι η Xiaomi αρχίζει και χάνει λίγο το δρόμο της. Δηλαδή προσπαθεί να γίνει όσο και πιο premium γίνεται. Εντάξει, φτηνό θα βγάζει ακόμα. Δεν είναι τα power στο λογό μα έχουν κολοβολέψει εδώ πέρα. Τα μη bands, ναι. Αλλά παιδιά, μην πέφτε στην παγίδα. Ε, Κύκλο είναι και γυρίζει. Πιστεύω θα ξαναγυρίσει πίσω στη συνταγή που την έκανε γνωστή. Αυτό δηλαδή με το κινητά να παίρνει ένα κινητό και την επόμενη μέρα να σου πέφτει ξέρω, 40 ευρώ κάτω είναι um, dick move τελείω. Αλλά γενικά, δείτε τι ανάγκε σα. Σαν εταιρεία, ξέρετε ότι ό,τι και να πάρετε θα είναι ποιοτικό. Εκτό από αυτό εδώ πέρα το πράγμα, day one. Αφήστε αυτό. Φρενάρετε λίγο, μην, δείτε, μην πέφτετε με τα μούτρα σε κάθε καινούργιο προϊόν. Σα το έχω ξαναπεί. Ό,τι αγοράζει day one είσαι beta tester. Θα, δεν έχει περάσει, δεν έχει ψηθεί σαν προϊόν, δεν το έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Όσο quality control και να κάνουν, ξέρω στο εργοστάσιο. Εσύ είσαι ο τελικό χρήστη και η δικιά σου η άποψη είναι αυτή που στο τέλο θα μετράει. Οπότε, αφήστε λίγο το hype. Α, βγήκε το Redmi 3, θα πάω να το πάρω πρώτη μέρα ή το Redmi 3 Pro. Εντάξει, εγώ το παίρνω γιατί ήθελα να κάνω κάποια review. Εσεί φρένο, υπομονή, να περάσουν λίγο οι παιδικέ ασθένειε, γιατί δεν ξέρουμε τι μα επιφυλάσσει κάθε προϊόν. Δηλαδή, τώρα, εγώ που έχω πάρει την 4K, την κάμερα, είμαι επιφυλακτικό για να πάρω, να πάρω και την official, εγώ, την underwater case, γιατί έχω καεί στο παρελθόν. Έχω καεί. Το πήρα day one, το πήρα σε, καλή τιμή, σε πολύ ακριβή τιμή, μου βγάλε πρόβλημα. Έχασα τα μισά μου λεφτά. Μου έκανε πάρσει αλεφάντρο πάντα το kickbind. Είναι αυτό, παιδιά. Φρένο, υπομονή η εταιρεία ελπίζω να μην συνεχίσει αυτό το την κατρακύλα πάντων που έχει χάσει το πιστό τη κοινό. Γιατί πραγματικά είναι κρίμα. Έχει βγάλει τόσο πολλά ποιοτικά προϊόντα. Αλλά δεν μπορώ να υποστηρίξω κάθε μπουρδο που θα βρω κι εγώ και να πω Α, ε, είναι φοβερό, είναι τρομερό όπω αυτό το κυβάκι τέλο πάντων το πράγμα. Ήτανε, το κυβάκι ήταν η σταγόνα που ξεκίνησε το ποτήρι και, και, ξέφυγα κι εγώ τελείω. Anyway, ε, αυτό, μια ενημέρωση έχει πέσει τώρα το Redmi Note το 3, το Pro, το 30 diary εκεί στα 164-167 δολάρια ευρώ. Ε, Όποιο ψήνεται για κινητό τώρα πιστεύω ότι είναι η καλύτερη επιλογή. Η καλύτερη επιλογή αρκεί, όπω είπα, να είσαι ψηλιασμένο. Τι παίζει με τη ρομ, τι παίζει με τα ελληνικά, με τι θα σου έρθει και οτιδήποτε. Λοιπόν, ε, αυτό από μένα. Δεν ξέρω πόση ώρα τράβηξε το βιντεάκι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα που μου κάνατε για το καφέ. Τώρα θα σου κάτσουμε να σχολιάσουμε κάτω στα σχόλια να δούμε τι έχει να πει ο καθένα στο μακρύ του και το κοντό του. Και βλέπουμε πώ γίνεται. Λοιπόν, αυτά από μένα. Γεια σα.